ανθρώπινες υγειονομικές βόμβες στο πεζοδρόμιο, στην καρδιά της Αθήνας. Έχω δει να επιτίθονται στους ξένους, να τους αρπάζουν τσάντες, να τους πάζουν αλυσίδες απ' έξω από τα ξενοδοχεία τους. Ιερόδουλες. Και ιερόδουλες και ταβατζίδες και κλεφτρόνια. Όλοι μαζί. Μέρα μεσημέρι, γυναίκες από κάθε γωνιά της γης, χωρίς κανέναν υγειονομικό έλεγχο, εκδίδονται απροκάλυπτα. Πολλές από αυτές τις ιερόδουλες είναι φορείς του AIDS ή της υπατήτιδας. Για εξετάσεις, για αυτή τη δουλειά, λέω χαρτιά. Όχι. Και δεν φοβάσαι άμα σου κολλήσει κανένας τίποτα. Μόνο με προφυλακτικό. Ναι. Η γυναίκα αυτή είναι από τη Βουλγαρία. Όπως μας λέει, δεν έχει χαρτιά, ούτε υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις. Ελληνικά χαρτιά από το γιατρό. Ότι είσαι οκ. Okay. Όχι. Και πόσο παίρνεις το πελάτη? 40. Το ξενοδοχείο δικό του? 40, δεν το έχω ποτέ. Μόνη σου ή έχεις κάποιον που σε προστατεύει? Από τη Βουλγαρία ή Έλληνες? Βουλγαρία. Τι είναι εδώ τώρα? Εδώ. Αυξημένα ποσοστά λιμωδών νόσων, όπως είναι η υπατήτιδα, όπως είναι η φυματίωση, όπως είναι το AIDS. Η πεζή περιπολία των αστυνομικών δεν φοβίζει καμία ιερόδουλη. Ούτε καν εκείνες που δεν έχουν χαρτιά. Η αστυνομία τα παίρνει. Γιατί το εκείνο το ξενοδοχείο τι κάνει? Δουλεύουν μέσα οι κοπέλες, παίρνουν πιο πελάτες να είναι από μέσα. Παίρνουν τα τίποτα. Οι κοπέλες, το ξενοδοχείο πλώνει την αστυνομία και δεν ξέρουν πλήκαν να δουλεύουν. Πολλές από τις γυναίκες που εκδίδονται εδώ λειτουργούν ως δολώματα για τις συμμορίες. Όταν η ιερόδουλη διαπιστώσει πως ο πελάτης έχει χρήματα πάνω του, τότε ειδοποιεί τους συνεργάτες της. Το θύμα, παύλα πελάτης, είναι πλέον στο έλεος της συμμορίας. Αν το πελάτη μου πίσω, θα το πάρω να καλά πάμε. Α, ένα λεπτό. Δηλαδή βάζουν οι Αλγερινοί, βάζουν μάζει για δόλωμα. Μάζει με την κοπέλα. Δόλωμα την κοπέλα. Και δόλωμα και τα ηλίκη τη βάζουν. Και μετά. Θα προχωράνε πάνω το πελάτη προς το ξενοδοχείο, όπως τον πάει προς το ξενοδοχείο, του λένε κοίτα πόσα λεφτά έχει πάνω, δεν έχει πολλά, τον έπανε στο ξενοδοχείο, τα παίρνει, τα παίρνει. Τα κέρδη των κυκλωμάτων από την ανεξέλεκτη διακίνηση γυναικών και τις επιθέσεις των πελατών τους είναι τεράστια. Οι συμμορίες απειλούν ακόμα και πολίτες που μιλούν σε δημοσιογράφους. Επειδή σε είδανε και σας μίλησα, ήρθανε και με απειλούσανε να τους πω τι ποιοι είσαστε. Οι διακινητές των γυναικών. Και οι ταβατζίδες και οι γυναίκες. Άμα τολμήσεις και κάνεις τίποτα, θα σκοτώσουμε.